Είναι το myphone.gr, είμαι ο DJDB και αυτό είναι το δεύτερο βίντεο από το review του ZTE Blade G, της νέας medium range πρότασης που μας έρχεται από την κινέζικη κατασκευάστρια. Σε αυτό το βίντεο θα περάσουμε να δούμε την εξωτερική κατασκευή του κινητού, καθώς επίσης και τον σχεδιασμό αυτού, ενώ στο τρίτο και τελευταίο βίντεο θα γνωρίσουμε το software, το λογισμικό δηλαδή του κινητού, καθώς και το Android με το οποίο είναι αυτό εξοπλισμένο και φυσικά τις παραμετροποιήσεις που έχει κάνει ZTE σε αυτό. Πρώτο ξεκινήσουμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής. Έχουμε λοιπόν chipset Snapdragon MSM8225 με διπύρων επεξεργαστή χρονισμένο στα 1,2 GHz ARM Cortex A5. Φυσικά η GPU είναι Adreno 203, η οποία συνεπικουρείται όλο αυτό το chipset από τη RAM των 512 MB. Η οθόνη, που είναι και το δυνατό χαρακτηριστικό μάλλον τους της συσκευής, πέρα από το ότι είναι διπύρινο, έχει διαγώνιο 4,5 ιντσών. Η ανάλυση της είναι στα 480x854 pixel, η πυκνότητα στα 217,7 ppi. Φυσικά έχει δύο κάμερες, μία οπίσθια από 5 MP με ένα LED flash και μία την εμπρόστια, η οποία φυσικά θα σας χρησιμεύσει για τις διάφορες βιντεοκλήσεις, είναι το 0,3 MP. Ο εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος, συγγνώμη, του ZTE Blade G φτάνει τα 4 GB, ενώ φυσικά η εταιρεία σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε και κάποια microSD μέγιστο μεγέθους 32 GB. Υποστηρίζει GPRS, Edge, UMTS, HSTPA και όλα αυτά τα δίκτυα, τα γνωστά δίκτυα, δεν είναι φυσικά LTE, δεν έχει NFC, έχει όμως Bluetooth με υποστήριξη A2DP, GPS με GPS, Wi-Fi, BGN, FM ραδιόφωνο έχει. Η διαστάση του είναι στα 133x67x9,2 χιλιοστά και το βάρος στα 140 γραμμάρια. Η μπαταρία των 2000 mAh και φυσικά έχει Android 412 Jelly Bean. Πάμε λοιπόν να το γνωρίσουμε από κοντά. Βλέπετε ότι η οπίσθια πλευρά είναι μπλε χρώματος, το οποίο είναι και λίγο ειρηδίζον, δηλαδή όταν το γυρίζει το φως κάνει μια μικρή αντανάκλαση, ενώ στα δικά μου μάτια γίνεται και λίγο προς το μοβ. Φυσικά σε αυτή την πλευρά έχουμε την κάμερα, την οπίσθια κάμερα των 5 MP με το LED flash. Βλέπετε το γράφει και λίγο πιο κάτω ότι είναι των 5 MP. Λίγο πιο κάτω έχουμε τα σήματα της ZTE, ένα logo, καθώς επίσης και το ηχείο της συσκευής. Βλέπετε ότι ενώ η οπίσθια πλευρά είναι μπλε, περιμετρικά έχουμε μια σημαίνιου χρώματο στεφάνι, ενώ η μπροστά πλευρά φυσικά είναι κατάμαυρη. Γυρνάμε τη συσκευή στα πλάγια, εδώ που στα αριστερά δεν έχουμε τίποτα. Στα δεξιά έχουμε τα δύο πολύ καλά ρυθμιστικά του ήχου, τα οποία πατιούνται πολύ καλά. Επάνω έχουμε το power button, το οποίο είναι και αυτό καλό στο πάτημά του, μαζί με τη θύρα των 3,5 λιωστών και ένα δεύτερο μικρόφωνο. Κάτω έχουμε τη micro USB και το βασικό μικρόφωνο της συσκευής. Περνάμε στην εμπρόστια και βασική πλευρά της συσκευής, εδώ που φυσικά υπάρχει η οθόνη. Δεν βρίσκουμε κάποιο capacitive ή κάποιο φυσικό πλήκτρο, καθώς το Blade G χρησιμοποιεί τα on-screen buttons στο Android Jelly Bean. Εδώ φυσικά υπάρχει η μπροστά κάμερα, καθώς επίσης και το ακουστικό της συσκευής. Θα λέγαμε ότι πρόκειται για μια πολύ καλή κατασκευή. Η επιλογή του μπλε χρώματος της δίνει, την κάνει να ξεχωρίζει. Αν ήταν κατάμαυρη θα ήταν απλώς άλλο ένα smartphone. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι αν και το πίσω καπάκι ανοίγει, η μπαταρία είναι μία αφαιρούμενη. Αυτό θα το βάζω σε εισαγωγικά, καθώς αυτό που βλέπετε είναι ένα πλαστικό. Βλέπετε ότι γράφει και don't dig out battery. Καλύπτεται λοιπόν η μπαταρία από ένα πλαστικό, το οποίο μπορείς να αφαιρέσεις και θα ανακαλύψεις ότι η μπαταρία από πίσω κρατιέται από ένα πλαστικό με μία βίδα, και αυτό το πλαστικό μπορείς να το ξεβιδώσεις και να βγάλεις την μπαταρία. Τώρα γιατί ZTE έχει επιλέξει να μην δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αφαιρέσει την μπαταρία, είναι κάτι που δεν το γνωρίζω. Εδώ φυσικά βρίσκουμε τις υποδοχές για την mini SIM και τη micro SD που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης. Βλέπετε και το καπάκι. Όπως είπα, η κατασκευή είναι κινείται σε καλά επίπεδα. Στο κάτω μέρος να προσθέσω ότι κάνει μια σχετική κοιλιά, ενώ αυτή η πλευρά είναι και κάπως μαλακή στην υφή της. Γενικώς σας αφήνει καλή αίσθηση στο χέρι και δεν θα μείνετε ανικανοποιητοί αυτό το τομέα. Το bezel θα μπορούσε να είναι λίγο μικρότερο.
στην επάνω και στην κάτω πλευρά, έτσι ώστε να μειωνόντουσαν λίγο και οι διαστάσεις, να μειώνονται και οι διαστάσεις συσκευής, καθώς είναι λίγο παραπάνω βαριά από όσο θα έπρεπε και λίγο πιο μεγάλη, όχι όμως ότι ενοχλεί. Καλή κατασκευή γενικώς. Μείνετε μαζί μας, καθώς στο τρίτο βίντεο θα περάσουμε να γνωρίσουμε το Android με το οποίο έρχεται εξοπλισμένο το Blade G, καθώς και τις παραμετροποιήσεις που έχει κάνει η ίδια η ZTE σε αυτό. Μείνετε μαζί μας λοιπόν.